Γεια σας, τι μου κάνετε, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, σήμερα δεν είμαι μόνη μου για αυτό το βίντεο, σήμερα έχω παρέα σε αυτό το βίντεο και δεν είναι καμία άλλη, φαίνεται και από τις τρίχες που πετάνε εδώ πέρα, κοιμάται λίγο αλλά θα την ξυπνήσουμε, δεν είναι καμία άλλη από την Ναλουδούνα! Είναι η Νάλα, εδώ πέρα, η γατούλα μου, το όνομά της βγήκε από την κλασική ομώνυμη ταινία Lion King. Λοιπόν, και σήμερα με την άλλη αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το ωραίο glam, softy, smoky μακιγιάζ, θέλει να κοιμηθεί καημένη, τη βλέπετε πως είναι, smoky μακιγιάζ, το οποίο μπορείτε να το κάνετε σε διάφορες περιστάσεις, για γάμους, για βαφτίσια, για αν είστε επίσημοι καλεσμένοι, επίτιμοι καλεσμένοι κάπου, σε μια δεξίωση, κάπου βρε αδερφέ, ή απλά να πάτε για ένα καφέ, γιατί δεν καταλαβαίνω, είναι έντονο. Είναι έτσι λίγο πιο έντονο εννοείται, είναι λίγο πιο επίσημο θεωρώ, και αν θέλετε να δείτε πώς πραγματοποιήθηκε, με τι υλικά έγινε κτλ κτλ, και αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο concept, μείνετε στην παρέα μας, εδώ οι τρεις μας, να κάνουμε αυτό το υπέροχο look μακιγιάζ. Bye! Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, πριν βάλω το primer, έχω βρει μια πατέντα συσσαγωγικά, πατέντα δεν είναι, που μου αρέσει πάρα πολύ. Έψαχνα καιρό μαντιλάκια τα οποία κάνουν exfoliating, δηλαδή κάνουν scrub. Και βρήκα από τα Sephora αυτό που είναι με grapefruit και είναι για purifying βασικά. Ναι, αυτό είναι για purifying, είναι καθαριστικό ουσιαστικά, δεν μπαίνει σε μάτια, είναι μόνο για πρόσωπο. Από τη μία έχει το μαντιλάκι και από την άλλη έχει τα... Είναι λίγο, η επιφάνεια λίγο πιο... Δεν μπορώ να βρω τη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι λίγο πιο τραχιά η επιφάνεια από το μαντιλάκι και με αυτόν τον τρόπο κάνει exfoliating. Και αυτό είναι με άνθρακα και είναι detoxifying. Είναι αυτό εδώ, τα βρίσκεται για τα δύο στα Sephora, θα σας βάλω link από κάτω. Κάνω συνήθως, βασικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με το grapefruit, μυρίζει απίστευτα. Παίρνω, γενικά πριν από τα βίντεο μου και πριν από αυτό το κάνω, παίρνω λίγο το μαντιλάκι από την πλευρά που είναι κανονικό και αρχίζω και λίγο... Καθαρίζω ότι κατάλοιπα έχουν μείνει γενικά στο πρόσωπό μου, γιατί όπως βλέπετε λόγω υδρότα και τα λοιπά έχω βγάλει σημάδια, σπυράκια, οτιδήποτε και συνέχεια βγάζω σπυράκια. Οπότε όταν γυρίζω σπίτι ας πούμε μετά τη δουλειά ή οτιδήποτε το περνάω και μετά παίρνω αυτή την πλευρά που είναι πιο τραχιά, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι λίγο πιο τραχιά. Και κάνω πολύ πολύ ελαφρύ πέρασμα και τη δουλειά την κάνει μόνο του ουσιαστικά. Και παρατηρώ ότι μου αφήνει και λίγο λάμψη, έτσι ένα ντουι φυσικό αποτέλεσμα στο πρόσωπο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για primer, ξεκινάω κανονικά μετά το μακιγιάζ. Θα περάσω στο matte, το Photo Focus Face Primer, είναι από τη Wet n Wild. Το καημένο έχει πάθει πάρα πολλά, έχει γίνει έτσι, τελειώνει κιόλας. Είναι ένα matte primer το οποίο κάνει και pore filling και γενικά είναι σαν κρέμα ουσιαστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθεται και πάρα πολύ ωραία το foundation, δηλαδή για κάποιες περιστάσεις πιο ειδικές που θέλουμε το foundation μας να διαρκέσει. Είναι ένα πολύ ωραίο primer το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, για foundation έχω βρει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό και θα σας εξηγήσω το γιατί. Λοιπόν, είχα πάρει της Milani το Concealer and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. Μου ήταν πιο ανοιχτό και λέω, τι foundation έχω να το αναμίξω για να το κάνω λίγο πιο σκούρο και βρήκα το The Ordinary που είναι πάρα πολύ σκούρο για μένα, με το serum. Και η πλάκα ποια είναι, ότι επειδή αυτό το foundation έχει πολύ serum, είναι πιο ενυδατικό και εγώ τίνω στο τάφ να βγάζω λιπαρότητα γιατί είμαι μεικτή, δεν μου κάθεται τόσο ωραία, ειδικά το καλοκαίρι. Και το Milan είναι πάρα πολύ matte. Οπότε ανέμιξα αυτά τα δύο μαζί και μου βγήκε η πιο τέλεια μίξη. Διαρκεί πάρα πολύ ώρα, έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μου αρέσει που το Ordinary δίνει αυτό το dewy φυσικό αποτέλεσμα στο πρόσωπο.
Και δεν μου χάσει λιπαρότητα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε σε τέτοιες περιστάσεις όπως είναι ο γάμος, βάφτιση και γενικότερα περιστάσεις πιο elegant κτλ. Θέλουμε μια πολύ ωραία βάση να διαρκέσει και να μην βγάλουμε λιπαρότητα, γιατί είναι και οι μήνες του καλοκαιριού τώρα που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να εκρίνουμε τα φυσικά έλαια που εκρίνει το πρόσωπο. Οπότε παίρνω λίγο το... πώς λέγεσαι? Το βουρτσάκι και... ανακατεύω καλά τη Μιλάνη, κάνω δύο πατήματα. Τσίλες, θα πάω με την αγαπημένη μου παλέτα της Revolution που έχει όλα τα χρώματα τα οποία χρειάζεσαι για ρουζ, δεν υπάρχει κάποια άλλη που να με γεμίζει τόσο πολύ και γενικά το ρουζ δεν το ψάχνω και πάρα πολύ, δηλαδή αυτή η παλέτα μιλάει στην καρδιά μου, μου αρέσει πάρα πολύ και έχει ό,τι χρώματα χρειάζομαι. Οπότε θα πάω σε κάτι πιο φυσικό, natural κτλ. Θα πάω σε αυτήν εδώ την απόχρωση, ναι μπράβο εδώ. Ίσα για να μου δώσει λίγη φρεσκάδα. Θα σετάρω όλο μου το μακιγιάζ με τη MAC το Prep and Prime με το Flavor Anana. Θέλω λίγο να πάρω γενικά την αρκετή πουδρίλα που έχει αυτή τη στιγμή το πρόσωπό μου, οπότε καλό είναι να σετάρω τώρα που είναι νωρίς.
Αχ, παιδιά, μυρίζει τόσο υπέροχα αυτό το πράγμα. Θέλω να το φάω. Και για highlighter θα πάω στο Living My Best Light Brilliance. Είναι η παλέτα από Beauty Bay. Το ξέρατε, το περιμένατε ότι θα είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη στην καρδιά μου. Και θα πάω με το Radiant, εδώ το χρυσό, για να κάνω το highlighting μου. Ωραία, και αφού μας βλέπουν πλέον από το διάστημα και πιο πάνω από εκεί, θα πάω για φρύδια με ένα λίγο διαφορετικό προϊόν σήμερα. Σας εκπλήσω νομίζω. Είναι από Diego de la Palma, είναι η πομάδα του, στο νούμερο 03. Είναι ένα ιταλικό brand, το οποίο είναι επαγγελματική εταιρεία ουσιαστικά. Είναι σαν την πομάδα της Αναστάζια, όποιος την έχει δοκιμάσει. Απλά είναι λίγο πιο στεγνό και σε βοηθάει παραπάνω να κάνεις το φρύδι. Της Αναστάζια λίγο ρέει παραπάνω. Αυτό μου αρέσει γιατί με βοηθάει να κάνω πιο εύκολα τα φρύδια μου όπως τα θέλω και επίσης κατά τις ώρες και τις μέρες του καλοκαιριού μου αρέσει γιατί είναι λίγο πιο πηχτή, οπότε δεν λιώνει, ας πούμε. Όχι ότι της Αναστάσια λιώνει, απλά επειδή είναι προϊόν που είναι λίγο πιο μαλακό, γι' αυτό το λόγο. Οπότε πάω να κάνω τα φρύδια μου με το συγκεκριμένο προϊόν και επιστρέφω αμέσως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα για παλέτα ματιών θα εφαρμόσω από Beauty Bay την Origin. Είναι αυτή εδώ η παλέτα. Έχει 42 χρώματα μέσα, τα οποία είναι εκπληκτικά. Είναι αυτή εδώ. Έχει πάρα πολλά transition, πολλά χρώματα για σκιάσεις, πολλά για glitter, ξαναδείτε την έτσι να την εμπεδώσετε. Είναι μια παλέτα που είναι ή νηφική ή για αυτό το σκοπό. Οπότε, εδώ παίζει ρόλο το τι θα φορέσετε κιόλας, εννοείται. Από εκεί και πέρα, εγώ θα κάνω κάτι neutral το οποίο ταιριάζει με όλα, με ένα nude crayon και θεωρώ ότι είναι elegant και είναι για αυτό το σκοπό. Από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε το δικό σας twist, να βάλετε λίγο πιο χρυσά χρώματα, άλλο καφέ, οτιδήποτε. Αλλά εγώ θα πατήσω στα πολύ, πολύ βασικά. Λοιπόν, θα πάω εδώ με το 04, εδώ πέρα, και θα σετάρω όλο μου το βλέφαρο για να κάνω μια πολύ ωραία βάση να πατήσουν οι σκιές μου. Και ξεκινάω με ένα fluff πινέλο για blending και θα πάω στη δεύτερη σειρά που είναι τα transition με το νούμερο 4 πάλι που είναι αυτό εδώ και θα το κάνω για χρώμα μετάβασης.
με το κλειστό Fluffy Πινέλο και στην σειρά που ήταν το Chris εδώ σε αυτό το καφέ για να το περάσω στην κάτω πλευρά του ματιού. Πάω εκτός κάμερας, βάζω βλεφαρίδες μέτριες, όχι πάρα πολύ γκράντε, δεν θέλουμε να το τονίσουμε υπερβολικά πάρα πολύ και επιστρέφω να βάλουμε το κραγιόν μας. Λοιπόν, και για συνδυασμό για το κραγιόν μου θα βάλω από 17 τα Waterproof Long Stay Super Smooth Lip Liner το νούμερο 29 και της Radiant τα Matte Lasting Lip Color το νούμερο 2. Είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός από τότε που δούλευα κιόλας στην εταιρεία και δεν τον αλλάζω καθόλου σε τέτοιες περιστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και ταιριάζει τέλεια με το look. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Είναι ένα μακιγιάζ πιστεύω που είναι πάρα πολύ ευκολοφόρητο, είναι και εύκολο να γίνει. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe εάν θέλετε να βλέπετε αυτή τη φάτσα εδώ, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κανάλι και να είστε μέλος αυτής εδώ της παρέας. Τα λέμε στη συνέχεια σε ένα ακόμη βίντεο. Σας ξαναευχαριστώ που ήσασταν εδώ για μια ακόμη φορά. Τα λέμε, να περνάτε τέλεια ως τότε. Φιλάκια πολλά. Duh.